Και συζητάμε για την οικονομία για την επόμενη μέρα. Αν υπάρχει και με ποιο πρόγραμμα υπάρχει ελπίδα για τον, για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, για τον Έλληνα εργαζόμενο. Σε ό,τι αφορά τα κόμματα που οι εκπρόσωποι τους μίλησαν πριν από λίγο. Και εθνικό πρόγραμμα υπάρχει, και εθνικό σχέδιο υπάρχει, και φανερή ατζέντα υπάρχει. Και ποια είναι αυτά, αποτυπώνονται ανάγλυφα στην έκθεση της Κομισιόν την Τρίτη. Έκθεση που εκεί δίνει τα συγχαρητήρια στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τις επιδόσεις της στις αντιλαϊκές και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για καθυστερήσεις στην επίτευξη των στόχων. Έχουν βγει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και λένε ότι μην ανησυχείτε, εμείς θα τηρήσουμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας. Τι απομένει να κάνουνε, το οποίο δεν το έχει διαψεύσει κανείς, άλλωστε το έχουν συμφωνήσει. Τι ζητάει η έκθεση της Κομισιόν να κάνει η επόμενη κυβέρνηση, να επιταχύνει τους πληστηριασμούς, να προχωρήσουν οι αλλαγές σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, νέα φοροεπιδρομή, η στέρηση σου λέει στις πράξεις φόρων του πρώτου τριμήνου του 2019, ο στόχος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δεν ήταν κανένας άλλου. Για 900 σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν 970 εκατομμύρια ευρώ και έχετε μόνο 913. Τι λέει, πρέπει να προχωρήσετε το ζήτημα που αφορά τα προνοιακά επιδόματα που σημαίνει νέες περικοπές, έχουν δεσμευτεί, κατά 900 εκατομμύρια ευρώ είναι ο στόχος για περικοπές στα προνοιακά επιδόματα, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Τι έχουν πει σε όλα αυτά? Έχουν πει ναι. Αυτό έχουν πει. Γιατί κάπως πρέπει να Άρα λοιπόν το πρόγραμμα της κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές στις 7 Ιούλη είναι αυτό. Αυτό είναι. Και σε αυτό δεν διαφωνούν. Παρόλο που προσπαθούν είναι προεκλογικά. Είναι προκαθορισμένο. Και το κριτήριο λοιπόν με το οποίο πρέπει να πάει να ψηφίσει ο ελληνικός λαός στην κάλπη είναι τι αντιπολίτευση θα έχει. Όχι τι κυβέρνηση θα έχει, γιατί η κυβέρνηση που θα προκύψει στις 8 Ιούλη, για να μην εθεροβατούμε κιόλας, είναι από χέρι αντιλαϊκή. Και εγώ θα αναφερθώ συγκεκριμένα στα όσα είπαν. 10.000 προσλήψεις ο ένας, 2.000 προσλήψεις ο άλλος, προέρχομαι από το χώρο της υγείας. Τα κενά με βάση τους υπάρχοντες οργανισμούς. Αν επιτρέπετε, πού κυρία Ρέτζιο? Τι εννοείται πού? Από ποιο νοσοκομείο, αν είναι νοσοκομείο. Στο θριάσιο νοσοκομείο θα σας πω, γιατί πρέπει πολύ να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου οι εξελίξεις και αυτές που είχαμε πρόσφατες στο χώρο της υγείας, αλλά εδώ να μιλάμε με συγκεκριμένα νούμερα. 35.000 κενές οργανικές θέσεις με βάση τους υπάρχοντες οργανισμούς. 35.000 κενές οργανικές θέσεις. Θα καλυφθούν? Που είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Πολύ πίσω από τις ανάγκες, γιατί και το σύνολό τους να καλυφθούν, πάλι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Ποιος θα τολμήσει να κάνει 35.000 προσλήψεις? Πρέπει να συγκρουστείς με αυτή την πολιτική. Όχι, δεν θα τολμήσουν, δεν θα το κάνουν. Ένα το κρατούμενο. Θα καταργήσουν τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Θα μονιμοποιήσουν τους υγειονομικούς, τους αναπληρωτές καθηγητές που είναι σε καθεστώς ομηρίας. Αρνήθηκαν ή δεν αρνήθηκαν την πρόταση που κατατέθηκε στη Βουλή να καταργηθεί το άρθρο του Συντάγματος που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε ορίστου. Και ξαφνικά ανακάλυψε ο κύριος Τσίπρας στην Αμερική και λέει ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έδωσε αέρα στα πανιά ακραίων νεοφιλελεύθερων συντηρητικών κύκλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι εμπεγμός και υποκρισία. Για ποιες συλλογικές συμβάσεις μιλάμε? Το 90% είναι χωρίς συλλογική σύμβαση. Ακόμα και εκεί που υπάρχουν, έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διατηρώντας το αντεργατικό πλουστάσιο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και ενισχύοντάς το. Έχουμε το παράδειγμα της συλλογικής σύμβασης που έχει υπογραφεί κάτω από ενεργειακές κινητοποιήσεις δυναμικές από το Συνδικάτο Μετάλλου, που επειδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το Υπουργείο Εργασίας έδωσαν τη δυνατότητα στους εργοδότες να μην δίνουν το μητρό, να προβάλλουν βέτο, δεν επεκτείνεται. Πάμε και στον κύριο Κατσίκη, σας παρακαλώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν βγήκε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Ξανθός, και είπε. Μισό λεπτό όμως. Σας επιτρέπω μόνο που θα συνεχίσω. Λοιπόν, δεν βγήκε ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι ο ιδιωτικός τομέας μας είναι απαραίτητος, γιατί ο δημόσιος τομέας δεν επαρκεί.
δεν υλοποιείτε την πολιτική και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς και η Νέα Δημοκρατία την υλοποίησε και το Πασόκ την υλοποίησε. Ωραία. Που λέει ότι η υγεία είναι κόστος που πρέπει να συμπιεστεί. Που λοιπόν. Μειώσατε ή δεν μειώσατε τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός για την υγεία, τι προβλέπει για τη χρηματοδότηση για τα δημόσια νοσοκομεία. Αν θυμάμαι καλά, 170 εκατομμύρια παραπάνω. Μείωση. Μα τι λέτε τώρα. Μείωση προβλέπει. Φέρτε το. Μείωση. Ναι. Μείωση. Εδώ βλέπετε, τώρα για τα αυτονόητα δεν θα χρειαστεί να επιχειρηματολογήσουμε. Τα ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά στα νοσοκομεία. Στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λάρισας οι καρκινοπαθείς απειλούνται να μην παίρνουν τα φάρμακα του στα οικολογικά. Επειδή δεν φτάνει ο προϋπολογισμός. Ναι, επειδή δεν φτάνει ο προϋπολογισμός, λοιπόν, για πρώτη φορά καταφέραμε. Αυτό που έγινε, που λέτε προχθές, είναι ότι το 70-90% των διαγνωστικών εξετάσεων. Διεκδικώ πολύ περισσότερα από ό,τι διεκδικείτε εσείς. Το θέμα είναι από ποιον θα διενεργούνται στον ιδιωτικό τομέα. Και τους είχατε τους ασθενείς έρμεο των εκβιασμών. Αφήστε με να μιλήσω. Και τώρα λέτε ότι νικήσατε. Τι νικήσατε. Με την ανακατανομή των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού. Στις 8 Ιούλη θα είναι εδώ τα μνημόνια και τα τριαμνημόνια, οι εκατοντάδες εφαρμοστικοί νόμοι. Θα είναι εδώ τα μνημόνια διαρκές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι εδώ ο στόχος για θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% μέχρι το 2060. Θα είναι εδώ η έκθεση της Κομισιόν. Αυτό είναι το πρόγραμμα που θα υλοποιήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν προκύψει στις 8 Ιούλη. Το Κινάλ, όπως ακούσατε, θέλει να παίξει το ρόλο της φωνής, της λογικής, να εξισορροπήσει κάπως, δηλαδή το ρόλο του ρυθμιστή των εξελίξεων. Mm-hmm. Το ερώτημα λοιπόν το κρίσιμο για το λαό είναι τι αντιπολίτευση θα έχει. Μάλιστα. Θα έχει αντιπολίτευση, συμπολίτευση σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση ή αντιπολίτευση λαϊκή, μέσα και έξω από τη Βουλή. Γι' αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί αποφασιστικά. Γι' αυτό χρειάζεται αποφασιστικά να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα στις 8 Ιούλη για να βγει δυνατός ο λαός και να ανοίξει προοπτική για τη ζωή που του αξίζει.